Σας είχα κάνει βίντεο με την πρωινή μου περιποίηση, με την πρωινή ρουτίνα και τι προϊόντα χρησιμοποιώ. Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε και την βραδινή ρουτίνα, η οποία όπως θα δείτε έχει αρκετά περισσότερα στάδια. Γι' αυτό γιατί το βράδυ θα βαφτείς και μετά, οπότε μπορεί να βάλεις τις περισσότερα προϊόντα αρχικά. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι το δέρμα με ένα είναι κανονικό προς ξηρό, οπότε ειδικά το χειμώνα θέλω full ενυδάτωση και το καλοκαίρι βέβαια, αλλά κυρίως το χειμώνα. Οπότε δείτε, χρησιμοποιώ αρκετά προϊόντα που θα δώσουν την ενυδάτωση που πρέπει στο δέρμα μου, που θα ενυδατώσουν τα ξηρά σημεία. Λιπαρότητα έχω ελάχιστη, λίγο στη ζώνη ταφ, θα έλεγα, και αυτό κυρίως καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε πάμε να δούμε εγώ τι χρησιμοποιώ για να θρέψουν το δέρμα μου, για το να το αναπλάσουν και να του δώσουν ενυδάτωση. Αρχικά σίγουρα το βράδυ θα ξεβαφτώ πρώτα, ειδικά αν έχω βαφτεί και όλη την υπόλοιπη μέρα, ανυπομονώ να φτάσει το βράδυ να βγάλω το μακιγιάζ από πάνω μου. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι να καθαρίσω τα μάτια μου, να βγάλω την πολλή ποσότητα από μάσκαρα, σκιές, eyeliner και τα σχετικά. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα βαμβάκι με ένα καθαριστικό ματιών. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ από The MAC Up το Eye Makeup Remover, είναι και για αδιάβροχη μάσκαρα. Δεν χρησιμοποιώ αδιάβροχη μάσκαρα, αλλά μου αρέσουν πολύ τα διφασικά. Τα αγαπημένα μου είναι της L'Oréal και ακολουθεί και της Garnier, είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και αυτό το The MAC Up. Αυτό το συγκεκριμένο όμως δεν κυκλοφορεί η Ελλάδα, δυστυχώς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω και αυτούς τους δίσκους μακιγιάζ, είναι από Μασούτη, είναι στρογγυλή, 70 τεμάχια μέσα και πολύ οικονομική, μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε θα περάσω τα μάτια μου με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με το διφασικό για να βγάλω την πολλή ποσότητα από το μακιγιάζ των ματιών. Επόμενο στάδιο, χρησιμοποιώ πάντα ένα μισελέρ νεράκι. Πάρα πολύ μου αρέσει και τη Bioderma, αλλά και αυτό που χρησιμοποιώ τώρα είναι από την Nivea. Είναι το Micellar νερό καθαρισμού 3 σε 1, είναι για ευαίσθητη επιδερμίδα. Και τα αγαπημένα μου φυσικά cotton pads που είναι από Σεπτόνα. Είναι αυτά με τις δύο πλευρές, την άσπρη και τη ροζ. Καταπληκτικά. Και της Nivea το Micellar νεράκι μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια δεν μου άρεσε η τιμή του, γιατί έχει μόλις 200 ml και νομίζω έχει 5-6 ευρώ σίγουρα. Οπότε προτιμώ να πάρω τη Bioderma που είναι και φαρμακευτικό. Ωστόσο, εγώ το συγκεκριμένο το είχα βρει σε προσφορά 1-1, οπότε έτσι αξίζει και είναι πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε και το θεωρώ σχεδόν εισάξιμο της Bioderma. Και μετά για να απομακρύνω οτιδήποτε στο πρόσωπό μου έχει μείνει, χρησιμοποιώ ένα cleansing oil. Τα έχω λατρέψει, τα είχα ανακαλύψει τον τελευταίο χρόνο και μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω χρησιμοποιήσει και της L'Oréal που έχει και μου άρεσε. Τώρα έχω από The Body Shop το Silky Cleansing Oil. Να σας πω ότι έχει πάνω λάδια και έχει γίνει ιδέα. Είναι αυτό εδώ. Έχει μέσα 200 ml και είναι με αντλία πάρα πολύ βουλικό. Βάζεις ελάχιστη ποσότητα στο χέρι, το τρίβεις στο πρόσωπό σου και πραγματικά λιώνουν τα πάντα, δεν μένει τίποτα. Βάζω και στα μάτια και δεν με τσούζει καθόλου, να σου πω, παρότι είναι ευαίσθητα τα μάτια μου. Πάρα πολύ μου άρεσε. Μια με δύο φορές πατάω την αντλία και όλα και κάνω όλο μου το πρόσωπο. Ουσιαστικά μετά κατά την επαφή του με το νερό, έτσι γίνεται σαν γαλακτερό και αφαιρεί τα πάντα στο πέρασμά του. Αν τυχόν όμως μείνουν κάποια υπολείμματα πίσω, χρησιμοποιώ στη συνέχεια και ένα τόνερ σε ένα απλό βαμβάκι. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο το συγκεκριμένο. Είναι από την Oriflame. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Sensitive Skin Camomile Face Toner. Γενικά προτιμώ τα προϊόντα με χαμομήλι γιατί είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες και κάνω πολύ καλή δουλειά. Είναι στα 150 ml, είναι από την Oriflame. Δεν θυμάμαι, σας το είπα. Μυρίζει και πολύ διακριτικά. Χαμομήλι μυρίζει. Ναι. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θες ελάχιστη ποσότητα από τα τόνερ, δεν τελειώνει και πολύ εύκολα. Το συγκεκριμένο σίγουρα θα το ξαναπροτιμήσω από την Oriflame. Έχω ένα ακόμα διαφορετικό τόνερ backup από Mimi Box, αλλά πιθανόν θα ξαναγυρίσω και σε αυτό. Και πολύ ωραίο τόνερ που χρησιμοποιούσα και έχω λίγο ακόμα, δεν το έχω τελειώσει. Να σας πω, είναι το ροδόνερο, το οποίο είναι και πολύ οικονομικό. Εγώ το είχα βρει στο σούπερ μάρκετ, στο stand που είναι για τρόφιμα κιόλα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Και αφού έχουμε καθαρίσει την επιδερμίδα, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ενυδάτωση και σε αυτήν ακολουθώ διάφορα στάδια και κάποιες φορές είναι και διαφορετικά, ειδικά προς το τέλος. Το πρώτο όμως στάδιο θα είναι να περάσει έναν ορό στο πρόσωπό μου, που θα δώσει βαθιά ενυδάτωση. Την τελευταία εβδομάδα και κάτι χρησιμοποιώ από Καστάλια, είναι αυτές εδώ οι αμπούλες. Είναι με 10% ποσότητα βιταμίνη C. Ουσιαστικά γυρνά στο καπάκι, πέφτει βιταμίνη C, ανακοινήσει και χρησιμοποιεί. Λέει ότι το κάθε τέτοιο μπουκαλάκι φτάνει για 4 χρήσεις, σε μένα μου φτάνουν τουλάχιστον για 6-7 χρήσεις, έχει 5 ml μέσα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Το μόνο το αρνητικό είναι σε σημεία έτσι που έχω πολύ έντονη ξεροδερμία έτσι και έχει
ανοίξει λίγο το δέρμα, μπορώ να το πω έτσι, και έχει πληγούλες. Λίγο με τσούζι κάποιες φορές, αλλά σαν ενυδάτωση σε δίνει πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε. Ας μετά είναι ενυδάτωση των ματιών. Επόμενο βήμα, πέρα από το να βάλω κατευθείαν μια κρέμα ματιών, θα βάλω έναν ορό ματιών. Το συγκεκριμένο έχω ακούσει υπέροχα λόγια από την Κατερίνα, το KM Project, και από την Νατάσα, το κουτάκι ζωγραφιστό, που είχαν πει εξαιρετικά λόγια. Είναι από CeraDe Cupra, μια ιταλική εταιρεία, η οποία ό,τι έχω δοκιμάσει είναι πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό. Και αφού γέμισε η κάρτα μνήμης, σας έλεγα για τον ορό από CeraDe Cupra, που ουσιαστικά προετοιμάζει το δέρμα στην περιοχή των ματιών, που είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο και θέλει παραπάνω ενυδάτωση. Εγώ έχω και αρκετούς μαύρους κύκλους, οπότε θα βάλω τον ορό από CeraDe Cupra. Και από πάνω θα βάλω και μια κρέμα ματιών. Τη συγκεκριμένη την έχετε δει και στην πρωινή ρουτίνα. Είναι αυτή που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Είναι η Aqua Wonder Recovery Eye Cream. Είναι από το Mary Box, από την εταιρεία Dran. Είναι κορεάτικη μάρκα. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε και στο που βρίσκομαι. Γιατί είναι στο Project Fun που έχω κάνει. Αν δεν ξέρετε τα Project Fun, θα σας τα έχω από κάτω και τα δύο. Προσπαθώ να τελειώσω συγκεκριμένα προϊόντα. Τη συγκεκριμένη τη βάζω πρωί και βράδυ στα μάτια μου. Το κινητό. Μια μικρή ποσότητα στα δάχτυλα και τα βωνάριστα το περνάω. Και πριν σας πω μετά για κρέμες και τα σχετικά, ας πούμε για τα χείλη που βάζω το αγαπημένο μου, το λατρεμένο μου Nuxe, το Rev de Miel από την εταιρεία Nuxe. Είναι το συγκεκριμένο για ξηρά και σκασμένα χείλη, πραγματικά. Πέρα ότι μυρίζει εκπληκτικά, μυρίζει πορτοκάλι με μέλι. Έχει εκπληκτικό βαζάκι, δεν έχω να του βρω κάτι αρνητικό. Έχω ακούσει ότι και αυτό που είναι έτσι, το γυρνά και το βάζει, ότι είναι πολύ καλό. Το έχω, αλλά είναι κλειστό γιατί θέλω να τελειώσω κάποια άλλα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι το μόνο που το βάζω το βράδυ στα χείλη μου, αισθάνομαι ότι κάνει δουλειά και το πρωί που θα ξυπνήσω είναι ακόμα εκεί και προστατεύει τα χείλη μου και τα ενυδατώνει. Ειδικά για το χειμώνα που εμένα ξηρέρονται απίστευτα πολύ, πολύ, πολύ τα χείλια μου. Το θεωρώ εξαιρετικό, με έχει σώσει. Είναι το δεύτερο βαζάκι που έχω πάρει, δεν τελειώνει γρήγορα. Τώρα το χρησιμοποιώ, σας πω, όλο το χειμώνα. Και είμαι στη μέση όπως βλέπετε. Οπότε θα μου φτάσει για ένα χρόνο περίπου. Το προηγούμενο για τόσο μου έφτασε. Μετά αρχίζει και λιώνεται κιόλα. Και πάμε μετά να σας πω σε κρέμες προσώπου που χρησιμοποιώ σίγουρα, σίγουρα τα 3 από τα 7 βράδια της εβδομάδας θα βάλω μια κρέμα ανοιχτός. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ την κρέμα ανοιχτός με τριαντάφυλλο από τα φυτικά καλλυντικά Fervelli. Σας είχα μιλήσει για την κρέμα προσώπου με μαστίχα στην πρωινή ρουτίνα, σα είχα πει ότι δεν είχε ταιριάξει τόσο πολύ στο δικό μου δέρμα. Αλλά η συγκεκριμένη κρέμα ανοιχτό με τριαντάφυλλο ταιριάζει εκπληκτικά. Είναι με ελαιόλαδο, ροδόνυρο, ροεδέλαιο και μελισσοκέρι. Τα συγκεκριμένα δεν έχουν και συντηρητικά και τα σχετικά διατηρούνται στο ψυγείο καλύτερα, λέει, για περίπου 6 μήνες. Πέρα ότι μυρίζει εκπληκτικά, γενικά έχω παρατηρήσει οτιδήποτε με τριαντάφυλλο μου κάθεται πάρα πολύ καλά στην επιδερμίδα, δεν την ερεθίζει. Η συγκεκριμένη αισθάνομαι το πρωί ότι αναπλάθει το δέρμα μου, το κάνει πιο μαλακό, πιο ζωντανό, αν μπορώ να το πω έτσι. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη εταιρεία. Τα συγκεκριμένα μου τα έστειλαν για να τα δοκιμάσουν. Και όσο καλά δεν μου έκατσε κρέμα ημέρα, τόσο καλά μου έκατσε κρέμα νύχτα. Πάρα πολύ μου άρεσε και γι' αυτό είναι στα 50 ml. Και στη συγκεκριμένη στα 50 ml, οπότε κρατάει και πολύ. Δεν υπαχείρευτη κρέμα που λες, OK, θα μου δίνει υδάτωση. Είναι πολύ λεπτόρευστη, αλλά πραγματικά δίνει την ενυδάτωση που χρειάζομαι στο δικό μου κανονικό προς ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα και αλλεργικό. Όλα τα έχει. Κάτι άλλο που χρησιμοποιώ τα βράδια και θα μου πείτε, OK, Μπέλη, άστο, τα παράκανες, είναι μια κρέμα λαιμού. Ναι, τη συγκεκριμένη δεν την αγόρασα. Την αγόρασα μέσω του Mimi Box. Ουσιαστικά μου ήρθε σε ένα κουτάκι. Και λέω, OK, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κρέμα λαιμού. Γιατί όχι, ας την δοκιμάσω. Είναι από την εταιρεία Vela, η Neck Tight Cream, είναι αυτή εδώ. Εντάξει, είναι ένα πολύ έξτρα βήμα και το οποίο όμως έχω δει ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή, το βάζω στα λαιμό μου και κάνω κάποιες κινήσεις έτσι, λίγο για ελαστικότητα και τα σχετικά. Και νιώθω ότι βοηθάει λίγο, ότι κάνει πιο μαλακό κιόλας το δέρμα. Λοιπόν, είμαι όπως θα δείτε περίπου στη μέση. Έχει πολύ βελούδινη ύφη, δηλαδή αφήνει πολύ απαλό μετά το δέρμα και αυτό είναι που μου αρέσει. Δεν είναι φυσικά ένα απαραίτητο βήμα. Το συγκεκριμένο κορεάτικο προϊόν δεν ξέρω καν αν κυκλοφορεί από κάποιο ελληνικό, τέλο πάντων κάποιο brand που να έχουν στην Ελλάδα κρέμα για το λαιμό. Και ίσω είναι και για μεγαλύτερε ηλικίε, αλλά είναι ένα βήμα έτσι λίγο έξτρα που μου αρέσει. Και όταν δεν χρησιμοποιώ την κρέμα ανοιχτό από Φερβέλη, θα βάλω σίγουρα κάποιο λαδάκι στο πρόσωπό μου για ενυδάτωση, ειδικά το χειμώνα.
Το θεωρώ ένα πολύ πολύ ωραίο βήμα. Το πρώτο που χρησιμοποιώ είναι από την εταιρεία, από την σειρά Herbazen. Herbazen είναι το Chocolate Dream. Το συγκεκριμένο είναι για σώμα, πρόσωπο και μαλλιά. Και έχω να σας πω ότι μυρίζει σοκολάτα. Όπως λέει και το όνομά του, Chocolate Dream. Αλλά μυρίζει εκπληκτικά σοκολάτα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σε έχω την εταιρεία από κάτω να πάτε να τη δείτε. Έχει πολύ ωραία προϊόντα. Ό,τι μου έχουν στείλει για να δοκιμάσω, τα περισσότερα μου έκασαν καλά. Το πιο καλό από όλα και το πιο αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ το λαδάκι. Το συγκεκριμένο είναι μόλις τα 20 ml, σε ελάχιστη ποσότητα. Έχει διάρκεια ζωής 1 χρόνο. Και το συγκρίνω την ενυδάτωση που δίνει με τα αμυγδαλέλαιο, το οποίο το έχω λατρέψει τα τελευταία 3-4 χρόνια, ας πούμε, με αλλεργίες, μου βοηθάει πολύ. Είναι φυτικό έλαιο αμύγδαλο, είναι αυτό εδώ από την Απιβίτα. Πραγματικά θεωρώ ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά και τα δύο. Το συγκεκριμένο μυρίζει εξαιρετικά. Ενώ τα αμυγδαλέλα έτσι μυρίζει πιο λάδι. Δηλαδή, πάω στο κρεβάτι και ο μου λέει: μυρίζει σαν τηγανιτό. Κάτι. Αυτό μυρίζει σοκολάτα, οπότε μυρίζει εξαιρετικά και το χρησιμοποιώ πάρα πάρα πολύ. Συνήθω την κρέμα προσώπου τη βάζω 3 φορές, 3 βράδια. Αυτό το βάζω 2 βράδια. Και τα υπόλοιπα 2 βράδια που μένουν θα χρησιμοποιήσω ένα από αυτά τα δύο. Αυτό είναι μια μάσκα sleeping mask, είναι από την Origins. Την έχετε δει στο project πάνω με τα διάφορα προϊόντα που προσπαθώ να τελειώσω. Ξεκίνησε εδώ, την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά. Μια φορά την εβδομάδα θα τη βάλω τη συγκεκριμένη. Στα 100 ml δεν τελειώνει και γρήγορα, αλλά μυρίζει υπέροχα, μυρίζει βερίκοκο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και την αφήνει όλο το βράδυ. Εγώ βάζω και πετσέτα στο μαξιλάρι, ώστε να μυλωρωθεί φυσικά. Και το πρωί είναι πολύ πιο ενυδατωμένο και φρέσκο το δέρμα σου. Και προσπαθώ μία φορά την εβδομάδα να βάλω μία κρέμα η οποία δεν μου άρεσε. Είναι από την εταιρεία VC που σαν εταιρεία θεωρώ πολύ αξιόλογη. Είναι Aqualia Thermal για νύχτα. Είναι αυτή εδώ η μπλε. Είναι σαν τζέλι συστασίδι, σε ελάχιστη ποσότητα και πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορώ να την τελειώσω τη συγκεκριμένη κρέμα. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι κάνει τόσο καλή δουλειά όπως παράδειγμα αυτή η Sleeping Mask. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσει και αυτή για Sleeping Mask αλλά και ως κρέμα βραδινή. Εγώ προτιμώ την άλλη που σας έδειξα. Ο Sleepy Mask λοιπόν, προτιμώ φυσικά από Origins, προτιμώ και αυτή του Κορέ που έχει βγάλει και στο τέλος προτιμώ αυτή. Γιατί κάτι τη θεωρώ ένα προϊόν που δεν μου έκατσε καλά. Αυτή είναι λοιπόν όλη η βραδινή μου ρουτίνα. Είναι πάρα πολλά τα στάδια, αλλά πραγματικά το βράδυ θέλω να αφιερώνω λίγο χρόνο περισσότερο σε κάποια βήματα για να δίνω την ενυδάτωση που θέλει στο δέρμα μου. Ούτως ή άλλως το βράδυ γίνεται όλη η δουλειά, να σας πω. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το απαραίτητό σας βήμα για το βράδυ που χρησιμοποιείτε. Μην ξεχάσετε φυσικά να πάρετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Θα σας έχω link από κάτω. Για όλα τα προϊόντα θα σας τα έχω από κάτω και σε link και στα πάντα. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια πέρα από το απαραίτητό σας βήμα για το βράδυ. Πέρα φυσικά από το ντεμακιγιάζ που θεωρώ ότι είναι το απαραίτητο βήμα. Πραγματικά μην βάλετε κρέμες ματιών, μην βάλετε τίποτα. Αλλά μην ξεχνάτε να ξεβαφτείτε το βράδυ, γιατί κάνει πάρα πάρα πολύ κακό στο δέρμα το να μείνετε και να κοιμηθείτε βαμμένες, δεν αναπνέει το δέρμα.